Δεν μου λέτε κάτι. Για καμιά σχέση με την Κρήτη έχετε? Με την Κρήτη όχι, αλλά πηγαίνω διακοπές στην Κρήτη. Α, πηγαίνετε διακοπές στην Κρήτη. Γιατί μαθαίνουμε εμείς ότι παραγγένετε, λέει, κατσούνες κρητικές. Ισχύει αυτό? Ναι, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε όταν είμαι εκεί, ναι, παραγγέλνω. Οπότε. Και... Περιμένετε μισό λεπτό τώρα. Κύριε Δημητριάδη, μείνετε εκεί που είστε. Άκου τώρα. Άκου τώρα φοβερό πράγμα. Πάμε λοιπόν, να δούμε ένα βιντεάκι. Να δούμε το βίντεο. Δείτε ένα βιντεάκι και ερχόμαστε. Στη Σουηδία έστειλα ετούτο το μπαστούνι του Στέφανου να του σταθεί σε κάθε νέα διαδρομή. Από ξύλο σκήνου 1,18 το ύψος του και 600 γραμμάρια το βάρος του συγκεκριμένου μπαστούνιου, τη συγκεκριμένη κριτική κατσούνας με τη δική μας φραγίδα και υπογραφή, η οποία πάει στη Σουηδία. Πάρα πολύ θα ήθελα να πάω εγώ αυτό το δέμα. Στέφανε, σου ευχόμαστε να τη χαρείς. Είναι πανέμορφη, ιδιαίτερη ανοιχτόχρωμη, με διπλό αντίθετο άγριο γύρισμα. Σου έρχεται. Καλοπερπάτητη. Γεια. Καλοπερπάτητη, λοιπόν. Κατσούνα. Λοιπόν, τον είδα... Βρε, καλώς τον Μάρκο. Μάρκος Σμυρνάκης. Καλημέρα. Καλημέρα σας από Κρήτη. Από πού δηλαδή από την Κρήτη? Από Αϊτάνια, ένα χωριό του Ηρακλείου, 20 λεπτά από το Ηράκλειο. Εδώ έχω το εργαστήρι κριτικής κατσούνας, όπως βλέπετε γύρω μου. Ναι. Εδώ εδρεύω, εδώ γυρνάω. Κοίταξε τώρα, αυτό που βλέπω, όπως βλέπω τις κατσούνες πίσω, επειδή η κατσούνα βαράει, δεν παίζει τώρα, έτσι. Άμα θες, δηλαδή, την περπατάς για να βγεις στα βουνά, αλλά άμα τη σηκώσεις, σου βαράει και άσχημα. Αυτό εδώ πίσω είναι σαν οπλοστάσιο της Χαμάς είναι. Ναι. Γι' αυτό έχω ασφάλεια έξω 3 σκυλιά. Α, έχεις 3 σκυλιά πίσω. Τώρα αυτές από τι ξύλο γίνονται αυτές οι κατσούνες? Λοιπόν, οι κατσούνες οι πιο διαδεδομένες είναι από ξύλο πρίνου ή πουρνάρι, όπως το ξέρετε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα δείγμα είναι αυτό εδώ που κρατάω. Αλλά γίνονται από διάφορα ξύλα τα οποία προκύπτουν από καθαρισμούς διάφορων χωραφιών εδώ στην περιοχή. Όπως είναι σκήνος, σικιά, στήρακας, δρύς, έχει διάφορα. Μάρκο, με ρωτάνε από το κοντρόλ γιατί δεν ξέρουνε. Πού να ξέρουμε ρε, το κεφαλομάντιλο που έχεις απλώσει απάνω στον ώμο, τι είναι λέει? Είναι το σαρίκι, είναι το κριτικό σαρίκι πλεγμένο από τη μητέρα μου. Γιατί όλο το κατσούνες στο GDR είναι οικογενειακή επιχείρηση. Είναι ένα κεφαλομάντιλο που φορούν οι κριτικοί στο κεφάλι. Yeah. Και μάλιστα έτσι για την πληροφορία, το λευκό είναι της χαράς και υπάρχει αντίστοιχα το μαύρο. Και το μαύρο, ναι. Σωστά. Πόσα χρόνια επιχείρηση τώρα είναι αυτή με τις κατσούνες? Είμαστε 10 χρόνια, από το 2014. Να σου πω κάτι. Από πριν δεν απαγορεύεται τώρα το ξύλο να το κόβεις? Τα ξύλα προέρχονται μόνο από καθαρισμούς που κάνουν σε διάφορα χωράφια εδώ στην περιοχή, γιατί έχουμε έτσι άφθονο, οπότε προέρχεται από εκεί το ξύλο. Ναι. Ο κύριος Μάνος Δημητριάδης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Σουηδία, στη Βόρεια Σουηδία, κύριε Σμυρνάκη, είναι η αγαπημένη του... Θέλει κατσούνα, λέει. Θέλει κατσούνα. Στέλνετε εσείς στη Σουηδία κατσούνας? Θα φροντίσουμε να πάει, θα του χτυπήσει την πόρτα και κάνει και ωραίο ήχο. Μάνο. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, έχουμε στείλει και στις 5 υπήρους. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί μέσα από τα social media για την κριτική κατσούνα. Έχουμε στείλει παντού. Δεν έχουμε τα. Γιατί την παίρνει κάποιος στο σπίτι του, ένας Αθηναίος, ένας ξέρω εγώ με τη Λίνια? Την παίρνει για πεζοπορία. Για πεζοπορία. Ναι, για να ανεβείς το Σύνταγμα ή, δηλαδή. Ή άμα να σπάσει την κεφαλή κανενός αλλού που σου κάνει τον καμπό σου στον δρόμο. Είμαστε κατά της βίας. Του σπάς την κεφαλή και στρέφει κατά της βίας. Την καταδικάζουμε μετά. Να σου πω κάτι, μωρέ. Μάρκο, πες μου κάτι. Και τη γυρίζεις τώρα, με σύρμα τη γυρίζεις σιγά σιγά, όχι με τη φωτιά όπως παλιά, Με τη φωτιά τη γυρίζω, το σύρμα που βλέπετε εδώ πέρα το έχω μέχρι να στεγνώσει η κατσούνα. Μέχρι να στεγνώσει, ναι. Φρεσκογυρισμένες και έχουν υγρασία μέσα τους. Αν δεν βάλω το σύρμα μπορεί να στραβώσει, να ισιώσει και χαλάει το κύκλο. Πες μου κάτι τώρα, εσύ που έχεις το εργαστήρι... Βλέπουμε τώρα πώς κατασκευάζεται έτσι στις εικόνες. Βλέπουμε πώς γίνεται, πώς γυρίζει. Κοίταξε, το ξύλο το παραδοσιακό φτιάχνει, αλλά απαγορεύεται. Α, ναι. Ήταν ορισμένα δέντρα που τα αποδεκατήσανε, ρε παιδί μου. Τα φάνησε. Λοιπόν, και μερικά από αυτά, ας πούμε, τα... Λοιπόν, είναι ένα σιδερόξυλο είναι. Πολύ σκληρό πράγμα. Ναι. Έτσι, οι παλιές κατσούνες δηλαδή. Εσένα πόσο... Ποια είναι το... Ποιο? Το κλασικό ξύλο. Αμπελιτσιά. Αμπελιτσιά, αλλά αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται, ναι, ναι. Η υπόρρευσή του, όλα. Να σου πω κάτι, πόσο, τι βάρος έχει η κατσούνα σου, εσένα, πάνω κάτω? Μία καλή κατσούνα είναι γύρω στα 800 γραμμάρια, 700-800 γραμμάρια. Εκεί περίπου είναι. Και ένα κιλό. Και η τιμή περίπου πόσο κυμαίνεται? Για να μπορεί να είναι χρηστική, γιατί έχω κατσούνες από 250 γραμμάρια που είναι για κάποιον που χρειάζεται στήριξη στην καθημερινότητά του, ελαφριά έτσι ώστε να μην τον κουράζει. Αλλά έχω και κατσούνες οι οποίες μπορεί να φτάσουν και τα 2 κιλά, οι οποίες αυτά είναι φωνικά όπλα. Αυτά. Ναι, αλλά αυτή τώρα η κατσούνα πρέπει άμα προπατείς να βροντάς και να σύγεται τη γη, όχι τώρα να είναι ελαφρό πράγμα. Ναι, δεν είναι χρηστικές όμως, γιατί αν δεν να χρησιμοποιήσουμε με 2 κιλά κατσούνα δεν γίνεται. Κάθε σωστό, εντάξει. Θα αφήσουμε. Λοιπόν, για πες μας πόσο τις πουλείς. Ο ένας μέσος όρος είναι στα 50-60 ευρώ. 50-60 ευρώ. Και πόσο καιρό θέλεις να τη φτιάξεις την καθεμιά? Δεν έχω ακριβή χρονοδιάγραμμα, αλλά ουσιαστικά το μήνα βγαίνουν γύρω στις 30 με 40, γιατί είναι μια μαζική διαδικασία. Εντάξει, ομαδική, αλλά πάλι... Εντάξει, πάλι... Αλλά... Ωραία, ναι. Ωραία. Πώς σου παραγγέλνουν άμα θέλει κανείς που σε θόρουν κριτική τώρα εδώ πάνω? Βέβαια. Στέλνεις κιόλας, στέλνεις. Κάνει delivery. Στέλνεις με... Έχω το site και τις έχω ανεβάσει μία-μία. Έτσι ο κάθε κριτικός και μη κριτικός δηλαδή που θέλει μια κατσούνα μπορεί να μπει και να δει φωτογραφίες και βίντεο από την κατσούνα ακριβώς που θα παραλάβει. Αυτό είναι. Και τη στέλνετε εσείς στον αποδέκοντα. Στον παραλήπτη. Και χτυπάει όπως είπαμε την πόρτα. Οπότε θα χτυπήσει την πόρτα στη Σουηδία. Και του Μάνου στη Σουηδία έτσι θα πάει. Εντάξει. Κύριε Δημητριάδη, τα είδατε. Μάνο, οικονόμησες κατσούνα, κριτικιά. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να επικοινωνήσω όμως μαζί μου. Θα σας φέρουμε σε επαφή, μη σε νοιάζει τίποτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα.